Περίπου 1.000 μέλη της νεολαίας του Εργατικού Κόμματος της Νορβηγίας επιστρέφουν στο νησί Ουτόγια 4 χρόνια μετά τη σφαγή. Θα πάρουν μέρος για 3 ημέρες σε σεμινάρια πολιτικής. Θα θυμηθούν όμως και τα θύματα των επιθέσεων. Πολλοί από αυτούς επέζησαν των δολοφονικών σχεδίων του Breivik. Η διπλή τρομοκρατική επίθεση στις 22 Ιουλίου του 2011, που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο 77 ατόμων, βύθισε την Νορβηγία στο πένθος. Είναι ξεχωριστές οι στιγμές, γιατί ερχόμαστε εδώ για πρώτη φορά μετά από 4 χρόνια. Αν δεν είχαν γίνει όλα αυτά, είμαι σίγουρος ότι η κόρη μου θα ήταν εδώ. Αισθάνομαι πολύ ιδιαίτερα βλέποντας όλους αυτούς τους νέους ανθρώπους να έρχονται, λέει ο πατέρας μιας 17χρονης που σκοτώθηκε στην επίθεση. Ο Breivik αρχικά τοποθέτησε εμβοβιστικό μηχανισμό σε αυτοκίνητο έξω από κυβερνητικά κτίρια στο κέντρο της πρωτεύουσας της Νορβηγίας, Όσλο. Η έκρηξη σκότωσε 8 άτομα. Στη συνέχεια μετέβη στην κατασκήνωση της νεολαίας του Εργατικού Κόμματος στο νησί Ουτόγια, παριστάνοντας τον αστυνομικό και άρχισε να πυροβολεί αδιακρίτως μέχρι να συλληφθεί. Σκότωσε συνολικά 69 άτομα. Τον Αύγουστο του 2012 ο Breivik καταδικάστηκε για μαζικές δολοφονίες και τρομοκρατία.